Η ενιαία δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Ναυπλίων αποτελεί πλέον ένα μεγάλο νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνει όλες τις σχολικές επιτροπές που ξέραμε στο παρελθόν ότι υπάρχουν σε έναν Δήμο. Στόχος της είναι η εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και όλη η υποστήριξη γύρω από θέματα συντηρήσεων, επισκευών και γενικά εκπαιδευτικών θεμάτων. Γενικώς λειτουργεί την παιδεία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το Δήμο. Να πούμε ότι το νομικό πρόσωπο δημιουργήθηκε, συστάθηκε μάλλον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτήθηκε σε ΦΕΚ στις 20 Αυγούστου και έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε τυπικά αυτή τη στιγμή να είναι έτοιμο, εδώ και μια εβδομάδα περίπου, να ξεκινήσει την υποστηρικτική του λειτουργία στις σχολικές μονάδες. Ήδη έγιναν οι πρώτες διαδικασίες που ήταν η έκδοση αφημί, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ο απολογισμός των παλιών σχολικών επιτροπών και αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο να έχουν μπει χρήματα στα σχολικά συμβούλια, στα ταμεία των σχολείων δηλαδή, για να μπορούν να ξεκινήσουν τις πρώτες λειτουργικές τους δαπάνες και να μπορούμε να διευκολύνουμε το έργο. Έχουμε κάποια προβλήματα, τα οποία προβλήματα κυρίως αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με την προμήθεια του πετρελαίου, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει. Εκεί πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ήταν πάρα πολύ προνοητικοί. Από πέρσι έχουν γεμάτα τα τεπόζιτα των σχολείων, όμως δεν μπορεί να περιμένει πολύ αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και σύντομα μας είπαν ότι θα έρθει κάποια εγκύκλειος, η οποία θα μας λέει πώς ακριβώς θα γίνει η προμήθεια του πετρελαίου, γιατί πλέον τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, η διαχείριση είναι κεντρική, κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε διαγωνισμό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξέρουμε ακριβώς, γιατί το καινούριο νομικό πρόσωπο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γινόταν παλιά. Σε αυτά περιμένουμε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Με το πρόβλημα που υπήρχε ανέκαθεν με τις καθαρίστριες. Ο κύριος Κουτρουμπής, που είναι αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, θα μπορέσει να σας πει περισσότερα. Στο θέμα των καθαριστριών έχουν δημιουργηθεί κάποια κενά από τη συνταξιοδότηση μερικών καθαριστριών και από λήξη συμβάσεων που υπήρχαν. Για τις συμβάσεις δεν έχουν δοθεί οδηγίες πώς θα αναπληρωθούν και τι θα γίνει και αναμένουμε αυτές τις οδηγίες. Από εκεί και πέρα τώρα δουλεύουν χωρίς να υπάρξουν συμβάσεις τυπικά υπογεγραμμένες. Και περιμένουμε τις οδηγίες να δούμε πώς θα διευθετηθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Κουτρουμπή, που γνωρίζουμε πότε θα υπάρξουν λύσεις? Δεν γνωρίζουμε, πολύ σύντομα.